Αν συνηθίζετε τα καθαρίζετε τα αυτιά σας με μπατονέτες, τότε κινδυνεύετε να δημιουργήσετε και όχι να δώσετε λύση σε κάποιο πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει επειδή το κερί αντί για κακό όπως πιστεύουμε όλοι αντιθέτως κάνει καλό. Είναι εκεί για να συγκρατεί όλη τη βρωμιά και τα βακτηρίδια μακριά από το τύμπανο του αυτιού. Ένα λεπτό στρώμα κερί πρέπει πάντα να υπάρχει μέσα στο αυτί, εξηγεί ο Τζέικ Μάρν. Γκροτσπι, το ρινολαριγκολόγο στο νοσοκομείο παιδών της Βοστόνης. Εδώ είναι μερικοί από τους πιο σημαντικούς λόγους που πρέπει να διατηρείτε μακριά τις μπατονέτες από τα αυτιά σας. Μπορεί να γίνουν τα πράγματα χειρότερα όσοι χρησιμοποιούν τις μπατονέτες δεν μπορούν να δουν τι ακριβώς κάνουν, σύμφωνα με τον γιατρό Μπρόντσκι, και πιστεύουν πως όσο πιο μέσα στο αυτί εισχωρήσει η μπατονέτα, τόσο πιο καθαρό θα γίνει. Δι' αυτού όμως καταλήγουν να σπρώχνουν όλο και πιο μέσα το κερί με αποτέλεσμα το αυτί να βουλώνει. Αυτό μπορεί στο μέλλον να δημιουργήσει προβλήματα από ίσκες ζαλάδες. Το σωστό είναι να καθαρίζετε το αυτί γύρω-γύρω και μόνο στο εξωτερικό μέρος. Μπορεί να δημιουργήσετε μόλυνση, η συχνή χρήση της μπατονέτας μπορεί να προκαλέσει μόλυνση. Αυτό επειδή, όπως προαναφέραμε, το φυσικό κερί που υπάρχει στα αυτιά, τα προστατεύει από βακτήρια, μικρόβια, σκόνες και λοιμώξεις. Αν το απομακρύνετε συνέχεια, αυτό που ουσιαστικά πετυχαίνετε είναι να αφήνετε τα αυτιά σας εκτεθειμένα σε αυτούς τους κινδύνους. Μπορεί να τραυματιστεί το τύμπανο, πρόκειται για ένα πολυζητημένο θέμα και πραγματικό κίνδυνο από την χρήση της μπατονέτας. Ο Dr. Μπρόντσκι τονίζει ότι μπορεί να μην συμβαίνει συχνά, αλλά γίνεται. Αναφέρει ότι αν φτάνετε στο σημείο να βγάζετε κερί από το αυτί σας με την μπατονέτα, τότε την έχετε βάλει πολύ βαθιά μέσα στο αυτί. Το κερί βρίσκεται κυρίως κοντά στο τύμπανο, οπότε σκεφτείτε πόσο κοντά σε κάποιο ατύχημα είστε κάθε φορά που βάζετε μπατονέτες τόσο βαθιά. Οπότε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να καθαρίζουμε τα αυτιά μας? Για τους περισσότερους ανθρώπους, μετά το μπάνιο, η χρήση της γωνίας μιας βρεγμένης πετσέτας είναι αρκετό για να καθαρίσει το εξωτερικό μέρος του αυτιού. Θυμηθείτε ότι το κερί δεν είναι πρόβλημα εκτός και αν είναι αρκετά συσσωρευμένο και εμποδίζει την ακοή σας ή προκαλεί βουλά. Σε αυτή την περίπτωση σταγόνες από λάδι, γλυκερίνα ή ειδικές σταγόνες από το φαρμακείο θα το μαλακώσουν. Αν πάρα όλα αυτά δεν απομακρύνεται και προκαλεί ενόχληση, πρέπει να αφαιρείτε από το ρινολαριγκολόγο. ABGR